ναός είναι γοτθικού ρυθμού, οπότε έχει ένα... υπάρχουν έξι, σε κάθε κολόνα του ναού υπάρχει ένας θρούλος διακοσμητικός επάνω, πάνω στη σκεπή. Ένας εκ των αυτών των θρούλων λόγω του σεισμού έπεσε μέσα στη σκεπή και κατέβηκε μέσα στο ναό. Οπότε δημιουργήθηκαν πολλές φορές και στη σκεπή και στους τοίχους με σπασίματα και διάφορα άλλα. Είχε έρθει ένα κλιμάκιο τότε από την Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα. Έκραν τον ναό κίτρινο, οπότε ακατοίκητος και δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Τον κλείσαμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Γίναν τα σωστικά από την πλευρά του Υπουργείου. Έκτοτε από το 17 το Δεκέμβριο που ξανά άνοιξε με δική μου ευθύνη ένα μέρος του ναού για να μπορούμε να λειτουργούμε, διότι δεν μπορούσαμε να λειτουργούμε μέσα στα εξοκλήσια, καταλαβαίνετε, λόγω και χειμώνα και τέτοια, δεν έχουν γίνει τίποτα. Μας ζητήθηκαν να κάνουμε λοιπόν κάποιες μελέτες ώστε να μπορέσουμε μήπως μπει στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Οι μελέτες στήχησαν περίπου στις 120.000 ευρώ, όλες οι μελέτες που ζήτησαν από το Υπουργείο. Τις πλήρωσε όλες η Περιφέρεια και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη. Καταθέσαμε τις μελέτες τον Ιούνιο του 2022, 28 Ιουνίου του 2022, στη Διεύθυνση Αναστήλωσης με αριθμό πρωτοκόλλου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου, για να μπορέσουν να εγκριθούν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο για να δούμε για το ΕΣΠΑ. Έκτοτε δεν έχουμε καμία πλέον ανακοίνωση. Αν έχουν εγκριθεί, αν δεν έχουν εγκριθεί, δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι. Ψυχοκλήσεις αστεί απαντούν. Έχουμε ενοχλήσει πάρα πολλές φορές και με τηλέφωνα, ούτε μία απάντηση ποτέ πήραμε. Και με υπουργούς και με διάφορα μέσα, ούτε καν βγαίνουν, μπαίνουν στον κόπο να μας απαντήσουν ότι ναι, εγκρίθηκαν, δεν εγκρίθηκαν, χρειάζονται κι άλλες. Και όπως είναι και λογικό, μετά από τόσα χρόνια το έργο καταπονείται από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι. Οπότε θα χρειαστούν και πλέον μελέτες και παραπάνω χρήματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Οι φθορές θα είναι, εφόσον έχει περάσει τόσος χρόνος, δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα. Πάντα ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος τέτοιων περιπτώσεων. Μάλιστα. Νερά εισέρχονται στο ναό από τη σκεπή. Σε κάθε βροχόπτωση έχουμε νερά μέσα στο ναό. Αλλοιώνονται η τοιχογραφία, οι γεωγραφίες. Φθορές στα σίδια, στα καλοριφέρ, οτιδήποτε φανταστείτε. Είναι πάντως ένα θέμα που χρειάζεται να έχει εικόνα. Σας υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε εκεί να βιντεοσκοπήσουμε τα προβλήματα του ναού, γιατί ο ναός αυτός είναι σήμα κατά τεθέν για τον Αφάλωνα. Δηλαδή, φεύγοντας από τη Θερμή προς την πόλη της Μυτιλίνης, βλέπεις πάνω ψηλά στο χωριό αυτόν τον ιερό ναό γοθικού ρυθμού, όπως είπατε. Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα, και επειδή την εκπομπή μας την ακούνε οι αρμόδιοι, τι θέλετε να τους πείτε? Το μόνο που θα ήθελα είναι να μπουν στον κόπο να μας ενημερώσουν τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, για να ξέρουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο μνημείο, είναι κρίμα να χαθεί κάποια στιγμή ομιγέννητο κάποια ζωή ανθρώπινη από λάθος δικό τους θα είναι, είτε από δικό τους λάθος θα είναι, και όχι από δικό μας, να δουν κάτι να κάνουν.